Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου Athens Touvlakers και Khazad Dooms έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Summer Development League και το παιχνίδι ξεκινάει με τους σημερινούς φιλοξενούμενους, δηλαδή τους Khazad Dooms, να έχουν την πρώτη επίθεση στα χέρια τους και να στοχούν στο ΑΣΕ. Βγήκε συνεργασία, ήρθε και το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης από τον Τσαντίλα, ο οποίος θα κάνει το 2-2, το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενους. Καθώς νωρίτερα άνοιξαν το σκόρ οι Athens Touvlakers. Κίτρινοι τώρα στην επίθεση, οι κίτρινοι οι οποίοι μετρούν 3 νίκες και 2 ήττες. Μέχρι στιγμή στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα, ενώ θα έρθει και το δεύτερο καλάθι τους. Τον Τζίριτη. Για το 2-4 Ζερβάς θα αφήνει στον Τζερεμέ, όπως θα πάρει το τρίποντο, θα βρει σίδερο. Το rebound στα χέρια των φιλοξενούμενων, αλλά έχει πατήσει γραμμή εκεί ο Γιώργος Κινάς. 4-2 λοιπόν το σκορ. Το προβάδισμα για τους κίτρινους, οι οποίοι, όπως σας έλεγα, μετρούν 3 νίκες και 2 ήττες στην Summer Development League. Από την άλλη, οι Khazad Dooms, οι οποίοι έχουν 2 νίκες και 3 ήττες μέχρι στιγμής στην καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Σούτ από το πλάι, αστοχό από τον Γιώργο Σχοινά, 4-4 το σκορ. Σοφαρίζει το μάτς για τους φιλοξενούμενους. Μαρίνος, Λιβαδάς, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Λαδιάς, Τζιρίτς από τα δεξιά, θα βρει σίδερο. Έτω και το rebound ο Ζέρβας, χαστή πάσα, ωραία πέρασε εκεί η Άσης για να ευστοχίσει από κοντά ο Γιώργος Κίνας, το δεύτερο συνεχόμενο καλά για το 4-6. Μαρίνος περνάει στον Λιβαδά. Καστή πάσα για τον Σαλμάν, γίνεται το κλέψιμο. Έχει φύγει μπροστά ο Σκινάς. Ανενόχλητος εκεί θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-8. Καλό ξεκίνημα για τον Γιώργο Σινά, αλλά και για τους Khazad Dooms γενικά. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο συν 4. Λιβαδά στο τρίποντο. Δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα, δεν του έκανε το χατέρι. Ζερβάς θα πάρει το σούτ από μέσα απόσταση, μέσα και αυτό για το 4-10. Καλό ξεκίνημα για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έχουν πολύ καλά ποσοστά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, 5 και 40 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Τσιρίξε εκεί θα βρει και ένα διάδρομο προς τα μέσα, αλλά δεν θα καταφέρει να αφήσει πάλι στο καλάθι. Μακρινή πάσα τώρα, η οποία πέρασε τελικά για τον Σχοινά. Ακόμα ένας ευθυριασμός από τους Khazad Dooms. Θα καταλήξει ο φάουλ, αλλά όχι και σε καλάθι. Θα βολευτεί με τις δύο βόλες ο Σακελαρίδης. Ωραία πέρασε στον Τζιρίτη, από κοντά εκείνος δεν θα λαθέψει. Θα γίνει το 6-11. Ζερβάς στον παίρνει ξανά. Στέκεται, προσποιείται κοντά στην ρακέτα. Εκεί ο Σακελαρίδης κόντρα σε δύο αντιπάλους προσπαθεί να βρει τρόπο να εκτελέσει. Το παίζει καλή άμυνα ο Λιβαδάς. Η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι και για τους Touvlakers. Μάλιστα πολύ καλή εδώ αντίδραση από την άμυνα των κίτρινων. Λάπιας κατεβάζει τώρα για να οργανώσει την επίθεση των Touvlakers. Συρί του βγάζει έξω. Λιβαδάς θα το πάρει τελικά το σουτ, αλλά δεν είναι καλό, καταλήγει εύκολη προσπάθεια. Ζερβάς περνάει το κέντρο. Εκτελεί αμέσως για τρεις. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Σαλμάν. Θα γίνει το λάθος εδώ από τους Touvlakers. Η πάσα του Μαρίνου δεν ήταν καλή για τον Λαβιά. Η μπάλα κατέληξε εκτός. Αλλαγή τώρα με τον Λιβάδα να κάθεται στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Θεοδωρακόπουλος. Αφού το σκέφτηκε το πήρε τελικά ο Σχοινάς. Δεν το έβαλε όμως, μπαίνουμε και στο τελευταίο τετράλεπτο της πρώτης περίοδου. Λατιάς πάει όλο τον δρόμο, θα πάρει το φάουλ. Να δούμε ποιος το κάνει, ο Τζερεμές. Φάουλ νούμερο 1 για τους Khazad Dooms, το πρώτο ομαδικό. Και για τους φιλοξενούμενους, αν έχουν και οι Touvlakers μέχρι στιγμής. Φτωχή ο Λαβιάς στην πρώτη βολή. Για το 7-11. Θα μπει και η δεύτερη. 8-11 τώρα το σκορ. Δερεμές τσεκάρει γύρω του. Έτσι με τον Σχοινά. Σώζεται η κατοχή. Σχοινάς θα πάρει το σουτ. Στο σίδερο εκεί αδράνησε ο Μαρίνος. Πήρε το rebound ο Γιώργος Σχοινάς και θα ευτυχίσει κιόλας με το 8-13. Λαδιάς Σαλμάν. Δεν πέρασε πάσα για τον Τζιρίτη. Σχοινάς τώρα. Μπροστά του να έχουν επιτρέψει κάποιοι στην άμυνα των Touvlakers. Παλεύει και όμως και ξαναπαίρνει την μπάλα. Αλλά έχουμε και γραμμή, νομίζω πρέπει να πάτησε εκεί ο Σχοινάς. Και μολάρει τώρα στο μάτς και ο Ράπτης για τους φιλοξενούμενους. Σαλμάν υποπίεση το σουτ μέσα. 11-13. Πρώτο τρίποντο για τους Touvlakers στο μάτς. Διαχείρο Σαλμάν. Φτάσει κοντά εκεί ο Τσαντήλας, αλλά κάνει βήματα. Ευκαιρία τώρα είτε να ισοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά με ένα τρίποντο. Η γηπεδούχη, η Τζιρίτης, όχι με συγχωρείτε, ο Θεοδωρακόπουλος σε δεύτερο χρόνο πηδάει και ισοφαρίζει το παιχνίδι 13-13. Τζερεμές πέρασε στον Ράπτη. Βρίσκει και ένας λίγο χώρο να εκτελέσει, αλλά άστοχα. Σαλμάν, Μαρίνος τώρα, μακρινή πάσα με στόχο τον Λατιά, τον βρήκε. Δίνει ξανά εκείνος στο Μαρίνο, αμέσως εκείνος για τρεις. Μαζεύει το rebound ο Τζεμολάρη. Ζερβάς τώρα κατεβάζει, εκεί να βρει την πάσα. Η μπάλα πέρασε, αλλά κατέληξε και εκτός από τα χέρια του Τζιριτή. Ζερβάς από το πλάι, είναι άστοχο το σουτ. Σαλμάν τρέχει και μαζεύει. Θεοδωρακόπουλος από τα αριστερά δεν μπορεί να εκτελέσει. Έχει και δεύτερη ευκαιρία, ούτε αυτή θα φέρει κάτι στους Touvlakers. 1,5 λεπτό ακόμα στην περίοδο. Το σκορ παραμένει στην ισοπαλία έπειτα από την ισοφάριση του Θεοδωρακόπουλου. Ράπτης σηκώνεται με τη βοήθεια του ταμπλό 13-15. Συνδέεται και αυτός με το καλάθι για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Λαδιάς τώρα για τους Touvlakers. Μαρίνος Θεοδωρακόπουλος με πλάτη θα στοχίσει και από κοντά. 10-6 τα τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Ζέρβας με πλάτη ο Κεμολάρη φτάνει κοντά, αλλά δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα, ζήτησε και φάουλ. Λαδιάς περνάει, πάει μέχρι το τέλος, ευστοχίτιολας 15-15. Ζερβάς κρατάει απόκληση 2 δευτερολέπτων στα 2 χρονόμετρα. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Έχουμε φάουλ από τον Θεοδωρακόπουλο. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό για τους κίτρινους. Ζερβάς 5 δευτερόλεπτα. Αποφασίζει να πασάρει, Ράπτης θα πάρει το σουτ και θα το βάλει. Στη λήξη του χρόνου προλαβαίνει ο Ράπτης και εκτελεί. Θα κάνει το 15-18 και έτσι οι Khazad Dooms θα πάνε με το υπέρ τους προβάδισμα στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τους Khazad Dooms μπροστά στο σκορ με 15-18 επίτα από το buzzer beater του Ράπτη, ο οποίος έκλεισε με αυτό το τρίποντο την πρώτη περίοδο. Λαδιάς θα κάνει επιθετικό φάουλ, απλώς εκεί αντικανονικά το χέρι του γύρω από την μέση του αντιπάλου και χάρισε την κατοχή στους Khazad Dooms, οι οποίοι είναι τώρα μπροστά με τον Ζέρβα. Και Μολάρη, η μπάλα στον Τερεμέ. Σηκώνεται εκείνος για δύο, δεν καταλήγει εντός καλαθιού η μπάλα, αλλά μαζεύει το επιθετικό rebound του Παπα-Κωνσταντίνου. Τερεμέ σκαστή πάσα για τον Τζεμολάρη. Ζέρβας για τρεις, αστοχή. Ζέρβας, αλλά είναι εκεί για να ανανεώσει ο Τζεμολάρη, να βάλει και το καλάθι στη συνέχεια για το 15-20. Ο Σκέρας και ο Σαλμάν σηκώνεται και εκτός της Ευρωπίας, μαζεύει ο Κωνσταντίνου. Ζέρβας τσεκάρει επιλογές, παίζει με τον Ράπτη, με σπάσιμο μέσα, εκείνος δεν κατέληξε προς το καλάθι η προσπάθειά του, ενώ ούτε στην συνέχεια μπορούσε να πάρει κάτι ο Κωνσταντίνου. Σαλμάν μέσα το τρίποντο, ευστοχή 18-20. Νέο τρίποντο από τον Σαλμάν, το δεύτερο προσωπικό του στο παιχνίδι και δεύτερο συνολικά για τους Touvlakers, οι οποίοι θα κάνουν τώρα το κλέψιμο με τον Λαδιά, ο οποίος θα καταλήξει στο παρκέ. Κρατήθηκε για λίγο το γόνατό του, δεν νομίζω πως υπάρχει κάποιο θέμα. Δείχνει να συνεχίζει κανονικά. Φυρίτης, ο Θεοδωρακόπουλος, με συγχωρείτε, πήρε την χαμηλή πάσα, πήγε και μέχρι μέσα, αλλά αστόχησε. Νέα ευκαιρία, υποπίεση και ο Θεοδωρακόπουλος καταφέρει να ισοφαρίσει για το 20-20. Τερεμές, ο Κωνσταντίνος θα το πάρει, πολύ δυνατό το σουτ, Λάδιας. Κατεβάζει γρήγορα, βρίσκει και τον Βελαέτη, ο οποίος έφτασε μέχρι το τέλος. Λίγο λίξε να πετύχει το καλάθι, ωστόσο πήρε το φάουλ. Ενώ έχουμε και time out. Επιστροφή στην δράση, έπειτα από το time out, με τον Βελαέτη να είναι στην γραμμή των βολών και να βάζει και την πρώτη για το 21-20. Προβάδισμα για τους Τουβλέικερς, επιθετικό rebound και καλάθι στην συνέχεια από τον Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του κάτω από την αντίπαλη ρακέτα για να κάνει το 23-20 και να βάλει στο συν 3 τους Τουβλέικερς. Λίγο εδώ να γίνει το κλέψιμο από Κωνσταντίνου στον Ζέρβα, 6 δευτερόλεπτα για τους Khazad Dooms. Θα πάρει το σουτ ο Ζέρβας, θα το βάλει κιόλας, 23-22. Αυτό είναι και το πρώτο προβάδισμα των Touvlakers έπειτα από το 4-2 στα πρώτα λεπτά του μάτς. Λαδιάς στον Κοσκέρα, Σαλμάν τώρα θα το πάρει το τρίποντο. Δεν ήταν καλό το σουτ. Ήταν αρκετά αστυχή η προσπάθειά του. Ζέρβας οργανώνει ακόμα μια επίθεση. Θα πάρει το τρίποντο, το πήρε πάνω του. 23-25. Διαχείρος Ζέρβα. Ξανά το προβάδισμα στα χέρια των Khazad Dooms. Έκανε νωρίτερα το 23-22, έκανε τώρα το 23-25. Ο Ζέρβας με ένα τρίποντο και ένα τρίποντο. Λαδιάς εκεί στέκεται κόντρα στον αντίπαλό του και πήρε το φάουλ. Και θα πάει και στις βόλες. Είναι το τέταρτο αυτό για τους φιλοξενούμενους. Θα βάλει την βολή, 24-25. Θα βάλει και την δεύτερη για να φέρει ξανά το μάτσα ίσα στο 25-25. Ακόμα με ισοπαλία από τις αρκετές μέχρι στιγμή στο μάτς. Ο Παπακοσταντίνου πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Δεν βρήκε στόχο όμως, το Σκέρας μάζεψε. Ο Δωρακόπουλος για τρεις, ο Μαρίνος, είναι άστοχο το σουτ. Ζέρβας στα δεξιά, πέρασε η πάσα του, αλλά από τότε και από την μπασκέτα ο Τζεμολάρη δεν μπορούσε να αφήσει την πάρα στο καλάθι. Ρατιάς τώρα, το ένας με έναν με τον Ζέρβα, εκεί θα πετύχει το καλάθι, βρήκε τρόπο να εκτελέσει εύστοχα για το 27-25. Ράπτης, Παπακοσταντίνου στην κορυφή, παίρνει και το screen. Θα πάρει και το σουτ στη συνέχεια, πήγε και βγήκε εδώ η μπάλα, άτυχος ο Παπακοσταντίνου. Θεοδωρακόπουλος γυρίζει, έχουμε φάουλ χαμηλά από τον Γιούνι. Είναι το πέμπτο για τους φιλοξενούμενους και έτσι έχουμε βόλες. Στη γραμμή ο Θεοδωρακόπουλος, είναι άστοχη η πρώτη προσπάθεια. Κανένας παίκτης των Touvlakers δεν διεκδικεί στο rebound. Είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη φαίνεται στον Θεοδωρακόπουλο. 28-25 τώρα από την δεύτερη ευθύχη βολή του. Παπα-Κωνσταντίνου, πάει πάνω το Κοσκέρας. Παλιά στον Ζέρβα, στα 7 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Να δούμε το rebound που θα καταλήξει, καταλήγει στους κίτρινους. Καθάρισε τη φάση ο Λιβαδάς, η μπάλα τώρα στον Κοσκέρα. Από εκεί στον Λιβαδά, συνεργάζονται οι δυο τους. Κοιτάει και παίρνει ο Βελαέτης, ο οποίος θα πάει προς τα μέσα, θα πετύχει και το καλάθι. 30-25. Γερεμές. Γιούνις εκτελεί, δίνει ύψος στο σουτ, μαζεύει ο Λαδιάς, ο οποίος έχει πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Μαρίνος, μπαλά απέναντι, Λιβαδάς, προσποιείται. Ο Λαέτης πάει προς τα μέσα, ακόμα ένα καλάθι από τον ίδιο, 32-25 στο συν 7 πλέον οι Touvlakers, με το δεύτερο συνεχόμενο καλάθι του Βελαέτη, ο οποίος βρήκε ευκαιρία και χτύπησε από κοντά. Ζέρβας εκεί πέρασε και χωρίς κανέναν γύρο του μείωσε σε 32-27. 2 και 40 ακόμα μέχρι την ανάπαυλα του μηχρόνου. Λαδιάς ρίχνει τώρα ταχύτητα, περιμένει και τους συμπαίκτες για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση οι Touvlakers. Μαρίνος στον Λιβαδά, ψηλήπασα για τον Κοσκέρα. Όντρα στον Τζερεμέ, θα τον νικήσει κατά κράτος. Καλάθι και φάουλ. 34-27. Μάλιστα είναι και το τρίτο φάουλ του Τζερεμέ, ο οποίος παραμένει στο παιχνίδι, δεν βλέπω διάθεση από τους Khazad Dooms να τον αποσύρουν. Ο Σκέρας θα βάλει και την βολή, 35-27 το σκορ. Και οι Touvlakers πλέον βρίσκονται σε απόσταση 8 πόντων. Ζέρβας το σκέφτηκε για λίγο να πάρει το σουτ. Άφησε δίπλα στον συμπέκτη, ο Σκέρας βγήκε πιο δυνατά από όσο θα έπρεπε, έκανε το φάουλ στον Αθανασίου. Τζερεμές εκτελεί για τρεις, βρίσκει σίδερο, Λιβαδάς μαζεύει, έχει φύγει μπροστά ο Κοσκέρας. Δεν ήταν καλή η πάσα του Λιβαδά, αλλά έχουμε και μπρος πίσω στην συνέχεια. Επιστρέφουν τον δώρο οι Khazad Dooms. Νίκος Χινάς τώρα στο μάτι για τους φιλοξενούμενους. Λιβαδάς ξεχασμένος από την αντίπαλη άμυνα, δεν ευστόχησε αρχικά, έκανε πάλι το δύσκολο στη συνέχεια με το ένα χέρι. 37-27. Για τρεις ανενόχλητος πήρε το σουτ ο Νίκος Χινάς, νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Ζέρβα και τα δύο άστοχα. Πελαέτης, Λαδιάς για δύο πόντους, δεν θα καταλήξει εντός καλάθι η μπάλα. 1-25 ακόμα μας χωρίζει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τζερεμές, δεν έφτασε η πάσα στον Αθανασίου. Ακόμα ένα λάθος για τους Khazad Dooms, οι οποίοι βλέπουν τους αντιπάλους να βρίσκονται στο συν 10, να έχουν περισσότερες λύσεις επιθετικά, ενώ οι ίδιοι φαίνεται να μην έχουν καθαρό μυαλό στις τελευταίες φάσεις. Έχουν υποπέσει σε κάποια λάθη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει και βρίσκονται στο όμοιον 10 αυτή τη στιγμή. Δεν ανεβαστεί τη διαφορά ο Λιβαδάς. Προϋποθέσεις εκφυδιασμού εδώ με τον Τζερεμένα αστοχή. Το τελείωμα δεν ήταν τόσο καλό, αλλά η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των Μοβ. Στον πάγκο τώρα ο Σακελαρίδης, στο μάτς πέρασε ο Τζεμολάρη για τους Khazad Dooms. Τζερεμές το θέλει αυτό το τρίποντο, το πήρε αλλά δεν το έβαλε. 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Λαδιάς στα 14 δευτερόλεπτα για τους Touvlakers. Βελαέτης, φαουλ του Αθανασίου. Θυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα 5 ομαδικά των Khazad Dooms, έτσι κάθε φαουλ όπως αυτό του Αθανασίου θα είναι βολές για τους κίτρινους. Άστοχη η πρώτη προσπάθεια του Βελαέτη, δεν αλλάζει το 37-27. Θα βάλει την δεύτερη. Το 38-27, μισό λεπτό ακόμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Ζερβάς αφήνει δίπλα του στον Νίκο Σκινά. Τζερεμές. Αφανασίου πέφτει πάνω στον Βελαέτη και παίρνει το τρίτο ομαδικό με του Βλέικερς. Νομίζω είναι βόλες. Ναι, θα πάει στην γραμμή τώρα ο Θανασίου. Αστοχή στην πρώτη, δεν αλλάζει το 38-27. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Αναπηδάει και η μπάλα, καταλήγει εκτός. Μπήκε εκεί περίεργο καλάθι εδώ. Δεν ξέρω αν το έβαλε ή ο Λιβαδάς ή ο Τζομολάρη. 38-29. 2 δευτερόλεπτα γίνεται το λάθος. 0,3 δείχνει τώρα το ρολόι, δεν νομίζω πως προλαβαίνουν να κάνουν κάτι οι φιλοξενούμενοι. Παίρνει απλά την μπάλα ο Ζέρβας και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και του πρώτου ημιχρόνου. 38-29 προβάδισμα για τους Athens Touvlakers, οι οποίοι θα ξεκινήσουν στο δεύτερο ημίχρονο όντας στο +9. Επιστρέφουμε σιγά σιγά εδώ στο κλειστό του Σπάρτακου για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στους Athens Touvlakers και τους Khazad Dooms. +9 για τους κίτρινους, οι οποίοι κάπου στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου κατάφεραν να πάρουν το τιμόνι στα χέρια τους, να περάσουν μπροστά έπειτα από το ξεκίνημα του μάτς, τότε που είχαν προηγηθεί 4-2 και με ένα σερί μάλιστα 9-0, να κάνουν το 23-25, 32-25 και να πάρουν μια καλή απόσταση από τους αντιπάλους τους, ενώ τώρα το σκορ δείχνει 38-29 και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο με τους Khazad Dooms να βρίσκονται στην επίθεση. Η παλιά στα χέρια του Τζαντίλα, τώρα εκείνος θα δοθεί έξω. Σκινά, ο οποίος θα πάρει την εκτέλεση. Θετικό rebound για τους Μοβ. Τερεμέ ζητάει ο Ζέρβας και πήρε. Έχει 8 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Πιέζεται από τον Ποσκέρα. 3 δευτερόλεπτα τώρα για τους Khazad Dooms. Προλαβαίνει το ρολόι ο Ζέρβας, αλλά δεν παίρνει το χαλάτι. Μάχες εκεί για το rebound, νικητής ο Τσαντίλας, ενώ στη συνέχεια θα έρθει το χαλάτι. Τελικά για τους Khazad Dooms, οι οποίοι θα κάνουν το 38-31. Θεοδωρακόπουλος πάει κοντά και με το δεξί τελειώνει καλά τη φάση για το 40-31. Σχοινάς αφήνει στον Ζέρβα, παίρνει το σκριν από τον Τζερεμέ. Μπαλά έχει στον Τσαντίλα, θα πάρει το σούτ εκείνος, αναπηδάει μπαλά δύο φορές και δεν του κάνει το χατήρι να καταλήξει το σκαλαθιού. 8-40 διάνυσαμε το πρώτο 1,5 λεπτό. Έφτασε η πάσα στον Τζιρίτο, ο οποίος χειροκρότησε την προσπάθεια του Μαρίνου να τον βρει. 16 δευτερόλεπτα για τους Touvlakers. Σαλμάν Μαρίνος θα το πάρει υπό πίεση. Ζερβάς τσεκάρει τις επιλογές του. Παίζει με τον Τζέρεμε. Κοιτάει εκείνος να κάνει κίνηση προς τα μέσα. Κόβει. Πολύ ωραία. Ο Σακελαρίδης δεν πήγε κάποιος πάνω του, είναι η αλήθεια. 40-33. Στις 7 και πάλι διαφορά. Μαρίνος από το πλάι. Δεν μπαίνει μέσα η μπάλα. Μαζεύει ο Τζερεμές. Ζέρβας από τα δεξιά θα εκτελέσει για τρεις μέσα. 40-36. Για τρεις ο Τζερεμές. Μειώνει. Ρίχνει την διαφορά στο 40-36. Ρίχνει τη διαφορά στους 4. Και έχουμε time out τώρα από τους Touvlakers. Επιστροφή στο παιχνίδι με τους Khazad Dooms να κάνουν ένα μικρό σερί και να πλησιάζουν στο 40-36. Με πλάτη τώρα Θεοδωρακόπουλος παίζει με τον Τζιρίτη. Αφήνει εκείνο στον Κοσκέρα, ξανά Θεοδωρακόπουλος στα 6 δευτερόλεπτα. Αστοχή και πάλι η κίτρινη ομάδα. Τζιρίτης δεν μπόρεσε εκεί να βρει συμπαίκτη. Στέκεται στον αέρα, Τζερεμές λίγο έλειψε να το καλάθι. Πήρε ωστόσο το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη ο Τζερεμές. Με ένα μικρό 5-0 πλησίασαν στο 40-36 φιλοξενούμενοι. Εδώ δεν παίρνει τίποτα από τις βόλες ο Τζερεμές. Λιβαδάς. Πέρασε στον Τζιρίτη, Λιβαδάς εκεί βρήκε τον Ποσκέρα, αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Λαδιάς επιστρέφει στο μάτς, Τζιρίτης κάθεται στον πάγκο. Ντέρβας. Μπορούν να πλησιάσουν κι άλλο τώρα οι Khazad Dooms. Αν πετύχουν κάτι καλό από την επίθεση, γυρνάς στον Τζέρβα. Είναι μόνος του εκείνος, δεν πάει κάποιος πάνω του και τιμωρεί. 40-39. Έμεινε αμαρκάριστος ο Ζέρβας. Είπε και ευχαριστώ. Στον πόντο πλέον το μάτς. Επιστρέφουν οι Khazad Dooms, οι οποίοι υπενθυμίζω είχαν κλείσει το δεύτερο δεκάλεπτο όντας πίσω με 9 πόντους. Ενώ θα κάνουν και το προσπέρασμα τώρα. 40-41. Ήρθε το προσπέρασμα διαχειρός Τσαντιλά. Λαδιάς. Λιβαδάς στον Μαρίνο, περνάει εκείνος τον Κοσκέρα, κοντά στον Τζερεμέ, ο Κοσκέρας προσποιείται, υψωμένα χέρια μπροστά του, θα γίνει το φάουλ από τον Τζερεμέ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο δικό του φάουλ στο μάτς. Κοσκέρας ευστοχή στην πρώτη, 41-41. Εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Αλλά θα στέσω από την γράμμη ο Κοσκέρας. Βάζει μπροστά ξανά την ομάδα του. Έπειτα από το προσπέρασμα που έκαναν νωρίτερα οι Khazad Dooms. Τζερεμές τώρα θα καθίσει στον πάγκο για να προστατευτεί από τα φάουλ. Στην θέση που πέρασε ο Ραπτής. Ζέρβας. Ραπτής. Απλωμένα χέρια εκεί. Έδιωξαν την μπάλα. Έβγαλε άμυνα χωρίς να κοιτάει ο Λιβαδάς. Την μπάλα στα χέρια του Λιβαδάς, παίζει με τον Κοσκέρα. Βλέπει εκείνος κινήσεις του Σαλμάν, τώρα θα αφήσει χέρι με χέρι στον Λάτια. με πλάτη εκείνος τον Ζέρβα. 8 δευτερόλεπτα θα πάρει το τρίποντο μέσα από τον Λιβαδά, 45-41. Βγάζουν αντίδραση οι κίτρινοι έπειτα από το προβάδισμα των Khazad Dooms και ξεφεύγουν τώρα με αυτό το μικρό συν 4, το οποίο θα γίνει συν 2 τώρα. 45-43. Νέο τρίποντο από τον Μαρίνο, άστοχο ωστόσο. Βγάζει αλλαγή ο Μαρίνος, θα καθίσει τώρα στον πάγκο στη θέση του περνάει ο Βελαίτης. Και συνεχίζεται και το παιχνίδι. Σερβάς. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ. Το έκανε ο Λαδιάς. Είναι και το τρίτο δικό του. Δεύτερο ομαδικό για τους Touvlakers. Μέσα η πρώτη από τον Ζέρβα, 45-44. Θα βάλει και την δεύτερη για το 45-45. Λαδιάς. Περιστρέφεται ωραία. Δεν θα μπει στο καλάθι μπάλα. Έχουμε φάουλ όμως από τον Ζέρβα. Φάουλ νούμερο 3 για τους φιλοξενούμενους. 3 και 32 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Και ο Λαδιάς είναι στημένος ήδη στην γραμμή των βολών. Θα πάρει την πρώτη προσπάθεια, θα τη χάσει. Παράμα είναι 45-45. Εκτελεί τώρα την δεύτερη, έξω και αυτή. Παραμένει το μάτι στην ισοπαλία. Ζέρβας αμέσως από την κορυφή. Το κατάλαβε και έγκυος ότι δεν ήταν καλό το σουτ. Δεν μπόρεσε κάποιος συμπαίκτης να ακολουθήσει τη φάση. Η μπάλα είναι για τους κίτρινους. Λιβαδάς. Τσεκάρει τις επιλογές, παίζει με τον Λαδιά. Ο Σκέρας τον Λιβαδά θα το πάρει από εκεί και θα το βάλει από εκεί. 48-45. Ωρες ώρες είναι βούτυρο στο ψωμί του κάτι τέτοια σου του Λιβαδά. Από κοντά αυτός ο Ράπτης. Κέρια το να τρέξουν. Η γηπεδούχη ρίχνει τώρα ταχύτητα ο Σαλμάν. Θα πάρει και αυτός ένα μακρινό τρίποντο μέσα και αυτό πυροβολούν οι Touvlakers. Βρήκαν ευκαιρία τώρα και πήραν μπρος. 51-45. Με το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο των Touvlakers από αρκετά μακριά. Βρίσκει και ο Σαλμάν στόχο επί από τον Λιβαδά. Και οι κίτρινοι ξεφεύγουν στο συν 6. Ένα βήμα πίσω θα πετύχει το γαλάζιο Τσαντήλας. 51-47. Μελαέτης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Ράπτη γρήγορα μπροστά για τον Σκινά. Θα αφήσει την μπάλα στο γαλάζιο εκείνος για το 51-49. Ένα και 45 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το ματσίνι στο δίποντο. Σαλμάν προσποιείται εκεί για να ξεφύγει. Πατσάρει στην συνέχεια, ενώ υπάρχει και σφύριγμα για φάουλ από τον Τσαντήλα. Είναι το τέταρτο, τελευταίο φάουλ που θα αναδώσουν στην τρίτη περίοδο οι Khazad Dooms. Λαδιάς Θα βάλει το καλάθι, πολύ ωραία κίνηση εδώ από τον Λαβδιά, 53-49. Κάτω από τα χέρια εκεί του αντιπάλου του. Βρήκε τρόπο εκεί και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Μένουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Τζερόας τον Ράπτη στα δεξιά, εκείνος βλέπει απέναντι τον Σκινά για τρεις, εκείνος εκτελεί, 53-52. Λαδιάς Κοσκέρας αλλάζει ωραία κατεύθυνση, παίζει με τον Βελαέτη, δεν θα φέρει τους δύο πόντους εκείνος, 35 δευτερόλεπτα απομένουν ακόμα, με τον Ζέρβα τώρα να περνάει το κέντρο. Κρατούν οι Khazad Dooms την μπάλα στην κατοχή τους, Ζέρβας για το προσπέρασμα, το οποίο δεν θα έρθει, Σαλμάν μαζεύει, τελευταία επίθεση για τους Touvlakers. Κοιτάει τώρα το ρολόι ο Σαλμάν, δεν έχει ταχύτητα για να πάνε σε οργανωμένη επίθεση και ολοκληρή. 8 δευτερόλεπτα τώρα, μπάλα στα χέρια του Λιβαδά, 6 δευτερόλεπτα ακόμα, Σαλμάν ποιος θα πάρει την εκτέλεση, θα το κάνει ο Σαλμάν, θα αστοχίσει και τέλος της τρίτης περίοδου το προβάδισμα παραμένει στα χέρια των Touvlakers, οι οποίοι θα πάνε στο 4ο δεκάλεπτο με το υπέρ τους 53-52. Στο κλειστό του Σπάρτακου, μπήκαμε και στο 4ο δεκάλεπτο. 53-52 μπροστά οι Athens Touvlakers, οι οποίοι είναι τώρα και στην επίθεση με τον Θεοδωρακόπουλο από κοντά εκεί να τα βάζει με δύο αντιπάλους να μαζεύει στην συνέχεια. Θα έρθει το καλάθι από τον Βελαέτη, 55-52. Μπαλά έξω στον Ράπτη, θα πάρει το σούτ εκείνος, στάθηκε άτυχος, δεύτερη ευκαιρία για τους Khazad Dooms, με τον Σκίνα εκεί να παλεύει ανάμεσα σε τρεις. Παπακοσταντίνου στον Ζέρβα, δεν πασάρει εκείνος, έχει 4 δευτερόλεπτα, θέλει να πάει προς τα μέσα, του φεύγει για λίγο η μπάλα, στο 1 δευτερόλεπτο θα εκτελέσει για 3, ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι. Σαλμάν 2-2 μπροστά, επιστρέφουν σιγά σιγά οι Khazad Dooms. Ναδιάς πετάει την μπάλα στον αντίπαλό του και κρατάει την κατοχή για την ομάδα του. Λαδιάς δεν διστάζει να πάρει το τρίποντο, αστοχή, μαζεύει ο Ζέρβας και το χαρίζει. Ράπτης έρασε η πάσα για τον Τζαμολάρη. Φαούλ για δύο βολές, αυτό από τον όποιον έγινε από τον Θεοδωρακόπουλο, πρώτο ομαδικό για τους Touvlakers στο 4ο δεκάλεπτο. Ρεμές επιστρέφει στο μάτς για την θέση του Γιώργου Σκινά. Έξω η πρώτη βολή. Εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Η μπάλα στα χέρια του Λαβδιά. Βελαέτης έχει χώρο για να πάει προς τα μέσα. Γυρίζει εκεί με μια σφαλιάρα, έστειλε την μπάλα στον Σαλμάν. Πάει τώρα να του δώσει και επιλογή για screen. Μπάλα έξω στον Βελαέτη για τρεις, εκείνος αστοχή. Μαζεύει το rebound το Τζεμολάρη. Κατεβάζει κιόλας. Πάει και μόνος στη φάση. αλλά δεν θα έρθουν οι δύο πόδι για τους Khazad Dooms, ακόμα μια χαμένη ευκαιρία να πλησιάσουν. Σαλμάν, πάνω του Παπα-Κωνσταντίνου, Κυρίτης το αφήνει ξανά, παίρνει και το σκριν για τρεις ο Σαλμάν, Κυρίτης εκεί τα βάζει με την άμυνα των Khazad Dooms, πήρε το επιθετικό rebound και το foul στην συνέχεια. Μαρίνος τώρα στο παρκέ, πάγκο ο Βελαίτης. Πλατιά στον Σαλμάν, βήμα πίσω εκείνος, δίστασε εκεί να πάρει τον τρίποντο, έκανε για λάθος πάση στην συνέχεια. Μόλις ένα καλάθι έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό του Βελέτη που έκανε το 55-52. Κανένας άλλος παίκτης δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να σκοράρει στην τελευταία περίοδο. Ράπτης Παπα-Κωνσταντίνου βλέπει απέναντι τον Τζερεμέ, του πέρασε την πάσα. Τζερεμέ θέλει να πάει προς τα μέσα, κατεβάζει και το χέρι του αντικανονικά ο Τζιρίτης και κάνει το φαουλ, το οποίο θα στείλει στην γραμμή της φιλανθρωπίας τον Τζερεμέ. Μέσα η πρώτη 55-53. Εξέλει τώρα την δεύτερη, θα βρει σίδερο. Σαλμάν. Συρίτης βλέπει απέναντι τον Μαρίνο, θα πάρει το τρίποδο εκείνους αμέσως, δεν είναι καλό το σουτ. Ζερβάς. Θα έρθει το τρίποδο για τους Khazad Dooms, το τρίποδο προσπέρασης. 55-56. Ο Ζερβάς δίνει ξανά προβάδισμα στην ομάδα του. 5,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Το παιχνίδι παραμένει ντέρμπι. Δόξιμο τώρα από τον ράπτη στον Θεοδωρακόπουλο. Φαουλ νούμερο 2 για τους φιλοξενούμενους. Ναδιάς από τα αριστερά με δυσκολία. 57-56. Ζέρβας θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο μέσα και αυτό. 57-59. Ο Ζέρβας είναι ζεστός σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο. Πετυχαίνει δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο και βάζει πλέον την ομάδα του στο συν 2. Μαρίνος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 60-59. Έρχεται άμεσα η απάντηση από τους Touvlakers. Βλέπουμε πολύ καλό μπάσκετ στα τελευταία λεπτά. Μπορεί να ξεκίνησαν κάπως μουγιασμένα τότε από το 10 λεπτό οι δύο ομάδες, ωστόσο τώρα φαίνεται να ζεσταίνονται όσο πλησιάζουν προς το τέλος. Ενώ έχουμε και το time out τώρα για τους Khazad Dooms. Επιστροφή στην δράση, 4 και 22 ακόμα για το τέλος του μάτς. Από κοντά ο Τζεμολάρη θα μπορούσε να πάρει και το κάτι παραπάνω. Θα πάει στην γράμμη για τις δύο βολές. Πρώτη βολή από τον Τζεμολάρη. Αρκετές χαμένες προσπάθειες από την γραμμή για τους Khazad Dooms. Θα βάλει τώρα την δεύτερη για το 60-60. Λαδιά στον Σαλμάν. Ενέργεια πάλι από τον Λαδιά, βήμα πίσω για να εκτελέσει μπροστά από τον Παπακοσταντίνου. Πυροβολεί ο Σαλμάν, 63-60. Θέλει να απαντήσει ο Ζέρβας, δεν το κάνει. Μαζεύει ο Κοσκέρας, 3-40 ακόμα, στο συν 3 οι Touvlakers. Τερμπάρα γίνεται το παιχνίδι. Λαδιάς έβρισκε χώρο, αναγκάζεται να βγάλει έξω. Κοσκέρας αφήνει στον Λαδιά για να πάρει εκείνο στην εκτέλεση και πολύ καλά έκανε, 65-60. Προβάδισμα 5 πόντων για τους κίτρινους. Ζερεμές, 3-10 ακόμα. Παπακοσταντίνου ξανά για τον Τζερεμέ για να μειώσει εκείνος, δεν το κάνει. Μαζεύει ο Σαλμάν. Μαρίνος πήρε από τον Λατιά, του έδωσε ξανά, ανεβάζει ταχύτητα, εκείνος με τα αριστερό βρίσκει τρόπο να εκτελέσει, 67-60. Το κατάλληλο σημείο, οι κίτρινοι βρίσκουν τρόπο να ξεφύγουν στο συν 7, με τους Λαδιά και Σαλμάν να είναι καθοριστικοί στην επιθετική λειτουργία. Και πλέον οι Khazad Dooms καλούνται να βρουν την λύση για να πλησιάσουν, με την κλεψίδρα ωστόσο να αδειάζει. Σερία 7-0 έχουν καταφέρει να κάνουν οι κίτρινοι και να φέρουν το μάτς στο 67-60. 2-20 ακόμα για το τέλος. Τσαντίλας στέκεται στον αέρα, θα αστοχίσει την προσπάθεια. Τις τελευταίες επιθέσεις τους δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύση οι Khazad Dooms. Σαλμάν, Μαρίνος έχει χώρο για να πάρει το τρίποντο, αστόχισε. Αν έμπαινε αυτό θα έκανε ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα για τους Khazad Dooms, οι οποίοι θέλουν να μείνουν ζωντανοί με το τρίποντο αυτό. Αστοχή ο Σχοινάς, νέα ευκαιρία με τον Σακελαρίδη, ο οποίος πήρε το φάουλ στην συνέχεια, αφού πρώτα πήριξε και γράπωσε την μπάλα στο επιθετικό rebound. Τέταρτο ομαδικό για τους Athens Touvlakers, οι οποίοι δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν σε αυτά τα τελευταία 1:46 που απομένουν. Σακελαρίδη στην γραμμή, θα βάλει την πρώτη. Πρέπει να πάρουν πράγματα και από τις βολές οι Khazad Dooms αν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το σημερινό μάτς. Θα χάσει την δεύτερη μάχη και για το rebound, βγάζει νικητή τον Λιβαδά, ο οποίος βρίσκει τον Λαβιά. Ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Σαλμάν, πάνε σε γρήγορη επίθεση οι κίτρινοι, Σαλμάν θα αστοχίσει. Προτίμησαν εδώ να πάνε γρήγορα από το να ξοδέψουν πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ζέρβας, μπαλά έξω, του δίνει ξανά ο Σχοινάς. Σακελαρίς από κοντά στο έδαφος, θα καταλήξει ο παίχτης των Khazad Dooms έπειτα από την παρέμβαση του Λιβαδά, ο οποίος έκανε και το 5ο φάουλ των Touvlakers. Θα χάσει και αυτή την βολή ο Σακελαρίδης, μια από τις αρκετές χαμένες σήμερα από τους Khazad Dooms. Ακεί και η δεύτερη, ατέλει Ξέρβολ. Αν τα πήγαιναν καλύτερα από την γραμμή, οι φιλοξενούμενοι σίγουρα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα από αυτή που βρίσκονται τώρα, με το σκορ να δείχνει 67-61 υπέρ των Touvlakers, οι οποίοι βλέπουν την πλαστικά να γέρνει υπέρ τους, βλέπουν τα πράγματα να είναι εκεί που τα θέλουν, με την μπάλα να είναι στα χέρια τους και σιγά σιγά να μπαίνουμε και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Σαλμάν Παίζει με τον Κοσκέρα, ωραία. Θα πάρει το φάουλ εκείνος. Για λίγο δεν πέτυχε και το καλάθι, το οποίο νομίζω θα σκότωνε τους Khazad Dooms, ωστόσο αν πετύχει τις βόλες του Κοσκέρα, νομίζω πως τα πράγματα δυσκολεύουν ακραία για τους φιλοξενούμενους. Θα βάλει την πρώτη ο Κοσκέρας, 68-61. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη, την οποία θα τη χάσει. Σε 7 η διαφορά. Τώρα μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Ζερβάς, γρήγορο τρίποντο μέσα, 68-63. Σαλμάν. Πιέζει ψηλά τώρα από τους Khazad Dooms, οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή. Θα γίνει το φάουλ από τον Λαδιά, το οποίο φέρνει και τις διαμαρτυρίες του Σκίνα. Είναι το τέταρτο των φιλοξενούμενων. Λιβαδάς, μπαίνει μέσα η μπάλα, πάει στον Λαδιά. Τερβασδίνη βγαίνει δυνατά, τον αποφεύγει ο Λαδιάς. Μαρίνος για να τελειώσει το ματς, θα το κάνει! Φινάλε από τον Μαρίνο, 71-63, και ο Μαρίνος νομίζω βάζει την υπογραφή στη νίκη των Touvlakers. Ζέρβας εδώ δεν αφήνει ήσυχους τους αντιπάλους, 71-66, τρίποντο στο τρίποντο, μισό λεπτό ακόμα. Λαδιάς στο έδαφος, έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Λαδιά. Το σκορ. Δεν ξέρω αν έχουμε και time out. Εδώ ο Λαδιά συνεχίζει για τα λέει με τους αντιπάλους, ενώ έχουμε και το time out. Δικό. 28 δευτερόλεπτα ακόμα, 71-67 το μάτς. Να δούμε αν έχουν κάτι παραπάνω να κάνουν οι Khazad Dooms. Ζέρβας, ακόμα ένα τρίποντο, έχουμε φάουλ από τον Λαδιά. Του δίνει 3 βολές. Δώρο εδώ από τους Touvlakers, ώστε να ξαναμπούν στο μάτσι οι Khazad Dooms. 21,2 δείχνει τώρα το χρονόμετρο, με τον Ζέρβα να είναι στη γραμμή. Μέσα η πρώτη, 71-60. 8. Χάνει την δεύτερη ο Ζέρβας. Χάνει και την τρίτη, μαζεύει το rebound το ράπτη Ζέρβας για 3, νέο τρίποντο. Αστοχή, Λιβαδάς μαζεύει. 15 δευτερόλεπτα. Λαδιάς κατεβαίνει, το προλαβαίνει και του κάνει το φάουλ ο Ράπτης, το οποίο είναι και αντιαθλητικό. Δεν έκαναν σωστή επιλογή εδώ στο φάουλ οι Khazad Dooms. Κάνει το αντιαθλητικό φάουλ ο Ράπτης. Και τώρα ο Λαδιάς θα πάει στην γραμμή των βολών, με τους Touvlakers να βρίσκονται στο συν 3. Και το ρολόι να έχει σταματήσει στα 11,3. Λαδιάς θα βάλει την πρώτη, 72-68. Θα χάσει την δεύτερη, η κατοχή παραμένει στους Touvlakers. Καθώς το φάουλ ήταν αντιαθλητικό. Πολύ κοντά στη νίκη η κίτρινη. Συστάσεις τώρα από τον ρέφερι. Κοσκέρας βρίσκει τον Λαδιά, Βελαίτης από το πλάι. Αστοχή, 4 δευτερόλεπτα ακόμα, 3-2 τώρα. φτάνουμε στο φινάλε του μάτς. Δεν θα καταφέρουν να εκτελέσουν οι Khazad Dooms. Φινάλε λοιπόν του παιχνιδιού, νίκη για τους Athens Touvlakers, η τέταρτη στην καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Θα πάνε στο 4-2. Από την άλλη, οι Khazad Dooms μπορεί να το πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά δεν καταφέρουν να πάρουν το ροσπύλο αγώνα και θα φύγουν από εδώ με την τέταρτήτα τους και το ρεκόρ τους στο 2-4. Αυτά λοιπόν, Athens Touvlakers, Khazad Dooms 72-68.